Williamson και ο Λούγκας πάνε για το jump ball. Κεραυνός Αποέλ, πρώτος αγώνας της ημιτελικής φάσης στο play-off. Πρώτη κατοχή για τον Κεραυνό. Αποέλ έκανε πραγματικά τη διαφορά. Λούγκας, ωραία πάσα στον Κιλαρά. Θα σκοράρει και θα πάρει και τη βολή. Πρώτο καλάθι σήμερα για τον Αποέλ με τον Γαβρίλ Κιλαρά που πανηγύρισε εκεί. Στο ζωγραφιστό, βγάζει έξω στο Θεοχαρίδη για τρεις. Μέσα, αυτός πάει προς το καλάθι, βγάζει στη weak side, Ροζέλ για τρεις. Από τη γωνία εύστοχος. Ραζής έδωσε στον Ροζέλ που βγήκε από τα πικ κάτω από το καλάθι και εκτέλεσε πετυχημένα από τα 6.75. Στην κορυφαία πενταθλητών ο Σάιμον Μιχαήλ. Ο Στέφανος Ηλιάδης εκτέλεσε εύστοχα. Ο Ηλιάδης που δίνει στον Μπέρι, αυτός ψάχνει ψηλά τον Γκίλμπερτ. Η άλλη πάσα το τελείωμα κοντά στο καλάθι για τον Μάρκους Γκίλμπερτ. Στον Ηλιάδη, αυτός το drive. Έξω στον Ιερονιμίδη για τρεις από τη γωνία. Εύστοχος ο Ιερονιμίδης. Ο Αποέλ που κάλυψε ένα handicap 10 πόντων. Κούνας για το προβάδισμα το δίνει στον Αποέλ. Σάιμον πάει προς το καλάθι με το αριστερό. Παρά την πίεση του Λάντεν Λούκας, ο Σάιμον Μιχαήλ σκόραρε. Coast to coast από τον Ροζέλ που σκοράρει. Παίρνει και το φάουλ. 9 διορθώνω. Μπέρι, ωραία ξέφυγε από την baseline, πέτυχε το καλάθι, εκεί είδαμε. Καπνό 2 έχει ο Ραζής που κρατάει τώρα την μπάλα. Ραζής, ωραίο το drive, σκόραρε. Ηλιάδη αυτός ψηλά στο Λούγκας, η έξτρα πάσα ωραία στον Ιερονιμίδη, για 3 μέσα. Από τον Βίκτορα Ιερονιμίδη που μειώνει στους 4. Ο Λούγκας νέο επιθετικό rebound, Παπαμιχαήλ έξω στον Ιερονιμίδη για 3. Και πάλι σκοράρει από τα 6.75 ο Βίκτορας Ιερονιμίδης που πανηγυρίζει. Επιθετικό rebound ο Άντωνι Κίνγκ. Ρόρι, ένα δεύτερο σιούτ τριών πόντων. Αυτή τη φορά θα σκοράρει. Το Κίνγκ ελευθερώνει το ωραίο Ροζέλ και κάνει και το σιούτ. Εύστοχο. Ανανέωση τη επίθεση για τον Κεραυνό. Ραζής δίνει στον Κίνγκ κάτω από το καλάθι που σκοράρει. Παίρνει και το φάουλ. Παρυπάνω του τελικά δίνει στον Στυλιανού. Αυτός ελευθερώνεται για τρεις. Μέσα. Μπάζερ μπίτερ τρίποντο από τον Νίκο Στυλιανού. Του παίρνει τελικά την μπάλα με λίγη περιπέτεια εκεί. Ο Θεοχαρίδης θα κάνει το σιούτ για τρεις. Θα ευστοχήσει. 60-36, το συν 24 είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο σημερινό παιχνίδι. Δεύτερο αγώνα, Ηλιάδης δέχεται την τάπα από τον Άντωνι Κίνγκ. Ευκαιρία τον Κεραυνό να βγει στο fast break με τον Ροζέ, με τον Ρόρι να δει στον Ραζή. Αυτός πάει κάτω από το καλάθι, το reverse σκοράρι. Κίνγκ. Στυλιανού από τη γωνία θα σκοράρει για τρεις. Σήμερα θα δεχτεί την ήττα στον πρώτο αγώνα. Ο Κεραυνός θα προηγηθεί 1-0, εκτός και αν γίνει ένα κυριολεκτικά θαύμα. Γκίλμπερτ ο γιατρής, εύστοχος από την άκρη του Πάρτεν Λούγκας, μόλις 6 πόντους και 5 rebound. Σιούτ από μακριά από τον Κρίστοφερ Ραζή, 70-45 rebound. Ο ίδιος. Ο Στυλιανού, Ραζής, ξανά ο Ραζής μετά την πάσα του Ρόρι, ωραία κυκλοφορία από τον Κεραυνό στην περιφέρεια που καταλήγει σε εύστοχο σιούτ τριών πόντων. Είναι στον Παπαμιχαήλ. Παίρνει το πίκ από τον Παναγιώτο. Παπαμιχαήλ για τρεις. Θα ευστοχήσει. Μιχαήλ δέχεται την τάπα από τον Παναγιώτο. Έχει αρχίσει ο Παναγιώτο. Βγάζει και δεύτερη άμυνα καλή στον Ρόρι. Όμως στην τρίτη φορά ο Βίλιαμσον πήρε το επιθετικό ριμπάουν και σκόραρε. Ψάξε τον Βίλιαμσον. Αυτός έχει το μίσμαρ με αντίπαλο τον Παπαμιχαήλ και το εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο. Καλάθι και φάουλ για τον Αντρέ Βίλιαμσον. Στο συν 31 η διαφορά. Ο Κίνγκ από μακριά, εύστοχος. Για τρεις ήταν. Τρίποντο με το οποίο μάλλον κλείνει και το τελικό σκορ στο 90-58. Βλέπουμε εδώ, Χριστόφορος Δηλαδίος πάει στον πάγκο του Αποέλ, Μάριο Αργυρού, του δίνει τα χέρια μαζί τους και άλλοι coach και οι παίχτες του Κεραυνού.